Υπάρχει το Fancy Food Show, το οποίο βγαίνει τον Γενάρη στο Σαν Φρανσίσκο, και υπάρχει το καλοκαιρινό Fancy Food Show στην Ανατολική Ακτή της Νέα Υόρκη. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στη Νέα Υόρκη και το 2012 θα είναι στη Ουάσιγκτον, λόγω εργασιών που γίνεται στο κέντρο που διοργανώναμε την έκθεση στη Νέα Υόρκη. Λίγα λόγια όσον αφορά τη χειμερινή έκθεση. Εδώ και 37 χρόνια διοργανώνεται αυτή η έκθεση, η μεγαλύτερη έκθεση στην Αμερική. Πάνω από 1.300 εκθέτες στο τμήμα των σπεσιαλιτέ. Βλέπετε εδώ. Μάλιστα περιμένουμε ότι η συμμετοχή του 2012 θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. 80.000 προϊόντα από 33 κατηγορίες τροφίμων. 17.000 αγοραστές όπως το Walmart, Costco, Trader Joe's παρακολουθούν τη συγκεκριμένη έκθεση. Η καλοκαιρινή έκθεση τον Ιούνιο του 2012, η 58η έκθεση. Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πηγαίνοντας από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον οδήγησε στην αποκάλυψη ότι το 50% των αγοραστών είναι καινούργιοι. Ακριβώς επειδή αλλάξαμε τον χώρο της έκθεσης. Είναι κανένας εδώ ο οποίος έχει βγει στο Fancy Food, στην έκθεση Fancy Food. Το καλό φέτος είναι ότι θα υπάρχουν καινούργιοι αγοραστές οι οποίοι δεν έχουν δει τα προϊόντα των προηγούμενων ετών. Είναι μεγαλύτερη αυτή η έκθεση. 2.400 εκθέτες από 80 χώρες. Στη Νέα Υόρκη είχαμε περίπου 20.000 αγοραστές, ενώ στην Ουάσιγκτον 16.000 μέχρι στιγμής. Από τα διάφορα κανάλια διανομής θα είναι η broker, η εισαγωγής, οι ανέμποροι. Λίγα λόγια όσον αφορά τη συμμετοχή των ελληνικών εταιριών. Δυστυχώς, μετά από τη μεγάλη ύφεση του 2008 βλέπουμε μία πτώση στην συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων, και αυτό δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι ασυνήθιστο και προφανώς δεν συμβαίνει μόνο με τους Έλληνες εξαγωγείς. Σιγά σιγά αρχίζουν τα νούμερα να ανεβαίνουν πάλι, και χάρη στη σχέση την οποία έχουμε με τον κύριο Καλαμπόκη, η συμμετοχή των Ελλήνων εξαγωγέων θα επανέλθει στα επίπεδα του τι ήταν πριν από 5 χρόνια, και ελπίζουμε το 2013 ότι θα δούμε εταιρείες από την Ελλάδα να επιστρέφουν και στις δύο αυτές εκθέσεις. Η αμερικάνικη αγορά είναι τόσο μεγάλη που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν περιλαμβάνει μόνο την έκθεση Fancy Food, η οποία γίνεται στην Ανατολική Ακτή. Πρέπει να πάτε και στην άλλη, στην Δυτική, για να αντιληφθείτε τι συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις εκθέσεις, πέρα από τις σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται, δίνονται και βραβεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φαγητών. Βλέπετε εδώ πέρα τα γαλματίδια. Ανακοινώνονται υποψηφιότητες για τα τρόφιμα. Και 4 συνήθως είναι οι κατηγορίες. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν αυτά τα αγαλματίδια για να προωθήσουν και το προϊόν τους και την εταιρεία τους, την επιχείρησή τους. Ταυτόχρονα κάνουμε διάφορα προγράμματα τα οποία φέρουν σε επαφή τους εισαγωγείς, εξαγωγείς, τους διανομείς και τους εξαγωγείς και τους μπρόκερ φυσικά.
Επίσης, έχουμε ένα κομμάτι το οποίο ονομάζεται What's New, What's Hot, τι καινούριο υπάρχει. Πολλοί επισκέπτονται την έκθεση, μια τεράστια έκθεση όπως αντιλαμβάνεστε, και ένα πρακτικά δύνατο να τους γνωρίσουν όλους. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν να συναντήσουν εκείνα τα άτομα τα οποία υπάρχουν στο περιοδικό το οποίο παίρνουν ή εκείνα τα άτομα τα οποία υπάρχουν στο τμήμα What's New, What's Hot. Έχουμε επίσης και μικρότερες εταιρείες οι οποίοι ξεκινούν αυτή τη στιγμή τις εργασίες τους και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και το τμήμα το οποίο ονομάζεται New Brands on the Shelf, καινούργιες εταιρείες, καινούργιες μάρκες που βγαίνουν στην αγορά δηλαδή. Ταυτόχρονα υπάρχουν η έκθεση, την παρακολουθούν 1000 περίπου δημοσιογράφοι, μεγάλα ονόματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το εξωτερικό, δημοσιογράφοι και του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, CBS, Good Morning America, New York Times, μερικά από αυτά τα μέσα. Γίνονται πολλά σεμινάρια όσον αφορά το marketing, όσον αφορά την τιμολόγηση, βασικά θέματα πώς να χρησιμοποιήσεις τα κοινωνικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά, και φυσικά έχουμε τα μεγάλα ονόματα και τους μεγαλύτερους αγοραστές από όλα τα κανάλια τα οποία εξειδικεύονται σε θέματα φαγητού. Σας ανέφερα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Πέρα από το περιοδικό έχουμε και μία ιστοσελίδα, βλέπετε εδώ, specialtyfood.com, και επίσης έχουμε και μία ιστοσελίδα για τους καταναλωτές που ονομάζεται foodspring.com. Κάποιες συμβουλές όσον αφορά τους εκθέτες. Πάρα πολύ για κάποιο λόγο δεν γνωρίζουν πώς να κινηθούν σε τέτοιους μεγάλες εκθέσεις, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κανονίσετε να έχετε ραντεβού πριν πάτε στην έκθεση και όχι απλά να πάτε εκεί και να περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Φροντίστε να έχετε κλείσει κάποια ραντεβού. Μπορεί να είστε τυχεροί και να μην χρειάζεται, αλλά η καλή τύχη δεν είναι το καλύτερο όπλο πάντα. Θα έχετε ταξιδέψει στην άλλη άκρη του κόσμου. Καλό θα είναι να είστε καλά προετοιμασμένοι. Είναι διαφορετική η κατάσταση με τις εκθέσεις στην Ευρώπη, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ. Το κοινό στην Αμερική είναι αρέσκεται στην επιθετική προσέγγιση. Όταν επισκεφτείτε την Αμερική, ο κόσμος που σας μιλάει στον δρόμο, καλημέρα, τι κάνεις, μπορεί να σας δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτό είναι κάπως επιφανειακό, αλλά στους Αμερικάνους αρέσει να τους προσεγγίσει κάποιος και απλά δεν πρέπει να κάθεστε στο περίπτερο και να περιμένετε να σας πλησιάσει κάποιος, αλλά να βγείτε έξω από το περίπτερο και να προσπαθήσετε να μιλήσετε με τον κοινό. Κάνετε, να θέτετε ερωτήματα. Μήπως είστε εισαγωγέας? Α, ωραία. Τότε να πείτε, να διηγηθείτε την ιστορία σας. Πώς είστε, ποιοι είστε, τι κάνετε εκεί. Τα περισσότερα προβλήματα και τα περισσότερα παράπονα τα οποία έχουμε από τους αγοραστές μας, που είναι και μέλη μας, είναι το γεγονός ότι όταν εκφράζουμε κάποιο ενδιαφέρον προς ένα προμηθευτή, μερικές φορές ο προμηθευτής μετά από την έκθεση εξαφανίζεται. Εάν δεν φροντίσετε να διατηρήσετε την επαφή εντός 2 εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, το όνομά σας θα το έχουν ξεχάσει. Μην χρησιμοποιήσετε την έκθεση μόνο ως εργαλείο για να πουλήσετε, να χρησιμοποιήσετε την έκθεση για να δικτυωθείτε, για να δείτε τι ακριβώς γίνεται, για να δείτε τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας. Όλα αυτά είναι πολύ λογικά, αλλά μπορώ να σας πω ότι μερικές φορές αναπαγώνει το μυαλό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάντως αυτά είναι τα πιο βασικά λογικά σημεία που ήθελα να σας αναφέρω. Είδατε αρκετά από αυτά τα ονόματα στην προηγούμενη παρουσίαση. Εδώ βλέπετε τους μεγαλύτερους brokers, τους μεγαλύτερους εισαγωγείς που επισκέπτονται την έκθεση. Τα μεγαλύτερα ονόματα στην Λιανική, Central Marketing, Deluca, HB κτλ.
Εδώ έχουμε τους διανομείς. Μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα ονόματα μόνοι σας. Μην σας κουράζω. Και εδώ είναι ξενοδοχεία, αεροπορικές γραμμές, Walt Disney, νοσοκομεία και στρατός. Με λίγα λόγια, το τμήμα των specialty food, των specialty εκπροσωπεί μια αυξανόμενη βιομηχανία που μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο όσον αφορά το περιθώριο κέρδους που υπάρχει. Ο καταναλωτής ζητά καινούρια προϊόντα από όλο τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, προτού μπείτε σε αυτή την περιπέτεια, να καθορίσετε ποια είναι τα κανάλια διανομής σας, ποια περιφέρεια, σε ποια περιφέρεια θα εστιαστείτε. Μπορεί κάποιος να πει ότι θέλω να ξεκινήσω με τη Νέα Υόρκη, με τη Βοστόνη, με το Νιου Τζέρσι, με την Καλιφόρνια. Αντί να προσπαθήσει να προσεγγίσει συνολικά την αγορά της Αμερικής. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είδατε όλα αυτά τα ονόματα, Walmart, Costco. Είστε έτοιμοι για αυτό το είδος τη δέσμευση? Είστε έτοιμοι να έχετε εκπροσώπηση και να φορτώνετε τεράστια κοντέινερ κάθε εβδομάδα, τα οποία θα τα στέλνετε στις ΗΠΑ? Εξαρτάται από την στρατηγική marketing που έχετε, ότι θα και εσείς θα αποφασίσετε ποιο κανάλι διανομής σας συμφέρει περισσότερο. Και επίσης, εάν σκέφτεστε να επισκεφτείτε την έκθεση Fancy Food ως εκθέτης, να ξέρετε ότι θα χρειαστεί να περάσουν 3-4 χρόνια προτού το όνομά σας γίνει γνωστό στην αγορά, προτού οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να κάνουν δουλειά μαζί σας. Το πρώτο χρόνο μπορεί να μην ενδιαφέρονται καθόλου, να μην δεν ξέρουν εάν είστε σοβαρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.